Κουντούρης. Για να δούμε το γύρισμα. Βαζέχα δεν μπορεί, κόντρες από το κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού. Η κεφαλιά από τον Καλτζάκη, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το σούτ και είναι το 1-0. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Έχω την εντύπωση ότι ο σκόρερ του Παναθηναϊκού είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλάμπους, ο οποίος δέχτηκε την μπάλα στο πόδι του, σχεδόν ασίστ. Για να δούμε τη φάση. Πρέπει να είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης ο σκόρερ. Δώστε μου λίγο χρόνο. Η κεφαλιά βέβαια είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλάμπους, ο οποίος προλαβαίνει την έξοδο του Μαρό. Από τον Μαραγκό, η κεφαλιά το παραλίγο. Πολύ ωραία φάση. Στο 19 βλέπετε εδώ το Καλιτζάκι που ξαναβγήκε μπροστά. Ο Αλεξούδης κάνει μια εντυπωσιακή προσπάθεια. Περνάει, το μάζεψε το πόδι. Έχουμε πέναλτι. Όχι. Τι έχει σφίριξε τώρα ο Μέσα, κατάφερε σφίριξε Παόλα. Το σφίριξε, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Αλεξούδης πάταγε μέσα, Νικό. Είναι η προηγούμενη φάση αυτή που σου βλέπετε. Βλέπετε γίνεται τρίπλα. Έχω την εντύπωση ότι είναι και μέσα. Μπορέλη και Μαραγκός είναι πάνω στην μπάλα. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει τώρα με τον Μπορέλη απευθείας. Πολύ όμορφο. Αλλά πάνω τα δοκάρια. Παλιά του Μπορέλη, έξυπνη. Ελέγχει ο Βαζέχα. Ο Αλεξούδης πήρε την μπάλα. Η ευκαιρία το 2-0. Ναι! Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0. Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό από την καταπληκτική ενέργεια του Αλεξούδη. Το κόλτο κάνει ο Βαζέχα. Αλλά νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να δώσουμε στον Αλεξούδη το credit τουλάχιστον του μισού γκολ από βέβαια, το τέρμα του Βαζέχα. Ο Αλεξούδης έγκαιρα αντελήφθη την κάφα που έκανε ο Γάλλος αμυντικός. Ο οποίος άφησε την μπάλα να βγει out, ενώ δεν είχε τόση δύναμη για να πάει. Ο Αλεξούδης έχει δύναμη, είναι γερό παιδί. Ήρθε από πίσω του πολύ δυνατά και από εκεί και πέρα τον γκολ έτοιμο. Έτοιμο στο Βαζέχα. Από εκεί βέβαια για να το χάσει ο Βαζέχα θα πρέπει να συμβούν σημεία και τέρατα. Να δούμε εδώ τώρα τι θα γίνει, γιατί πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με αξιώσεις. Γεωργιάδης, το σουτ, πολύ καλό σουτ out. Είναι του Γεωργιάδη του άλλου, του Σάβα. Το πάμε. Τη λύση θα τη δούμε σύντομα. Δεν χρειάζεται να σπαδιτοφαλιάζουμε. Ωραίο σουτ και η μπάλα λίγο out. Πολύ ωραίο σουτ. Ο Γεωργιάδης όπως το πρώτο σάβα. Πάντως δεν ξέρω αν ακούσατε ότι συνεχίζουν οι ομάδες. Ο Τσίγιος Πέτρες μπήκε Βαζέχα. Περνάει το 3-0. Ναι, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο λεπτό. Πριν κάτσει πληρωθεί πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Πετυχαίνει το τρίτο γκολ. Ένα γκολ που φέρει τη σφραγίδα αυτού του χαρισματικού γκολτζή. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Που λέγεται Χριστό Βαζέχα. Περνάει και τον Μαρό. Όποιον βρίσκει, γυρίζει καταπληκτικά την μπάλα και στέλνει το Παναθηναϊκό 3-0 μπροστά στο σκορ. Ο Μαραγκός τώρα μπαίνει κι άλλο. Κρατάει την μπάλα πολύ ωραία. Μπαίνει ο Μαραγκός στο shoot out. Η σέντρα. Διώχνει άμα του Παναθηναϊκού το σουτ και αποκρούει ο Βάντζικ, θα κρατήσει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Μια καλή ενέργεια του παιχτών της ΝΑΝ, το σουτ εδώ ήταν από τον Ρωμάν Κοζέτσκι. Παλιά, εδώ είναι ευκαιρία για την ΝΑΝ, για να μειώσει, για να δούμε το σουτ. Ο Βάντζικ λέει όχι για μία ακόμη φορά. Ο Γόνης έχει χώρο, αν φύγει και από τον Κυγιό. Τελικά τώρα κλείνεται, περνάει πάντως παρόλα αυτά. Γυρίζει και την μπάλα, Βαζέχα δεν μπόρεσε, η φάση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Γύρισμα το Καπουράνι, τώρα τελείωσε. Εδώ Βαζέχα, ταλαιπωρείται, κάνει το σου τελικά, η μπάλα στο δοκάρι, παραλίγο το τέταρτο γκολ. Ένα γκολ στο παιχνίδι. Η κεφαλιά και η μπάλα out. Η κεφαλιά ήταν από τον Κοέ. Να η ευκαιρία και το πλασέ, 3-1. 3-1. Ο Ντοράμ πετυχαίνει τον γκολ με το οποίο η ΝΑΝ μειώνει στο 87. Κατά κάποιο τρόπο διασυρμός για τους Γάλλους το 3-0. Το 3-1 βέβαια κάπως διορθώνει την εικόνα ως προς την ΝΑΝ. Θα δούμε εδώ αυτή τη φάση. Ο Βαζέχα να κάνει το sprint. Κλείνεται, προτιμάει τη λύση πίσω Νιόπλια. Του Νιόπλια, ο οποίος ξαναδίνει για τον Βαζέχα. Δίστασε ο Νιόπλια για λίγο. Τελικά ο Βαζέχα κάνει το σουτ και μπλόκαρο Μαρό. Να ο Μάρκος πάντα, πέρασε για την μπάλα ο Νιόπλιας. Το σουτ του Νιόπλια, μπλοκάρει ο Μαρό. Καλή προσπάθεια, ο Νιόπλιας δεν έπιασε καλά το σουτ. Πάλι έχουμε ένα ωραίο ραντεβού στην ιστορία και μπορούμε να γράφουμε την Τετάρτη στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Αντέχεις να γυρίσεις με τα πόδια? Κάνω με κολοτούμπες γυρνάω. 700-800 οπαδοί του Παναθηναϊκού που ήρθαν με κάθε μέσο εδώ. Ο Αλεξούδης έδωσε το Βαζέχα, το σουτ καλό πάνω τα δοκάρια. Καλή προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Εδώ Χριστό Βαζέχα. Εδώ σεκρετάριο. Κάνει ελιγμούς, θα κάνει και το σουτ πολύ καλό. Διώχνει ο Βάντζικ. Ο Έμερσον έχει την μπάλα. Ο Έμερσον που κάπου στην κοψιά θυμίζει λίγο τον Μπατίστα. Έχει χώρο ο Λατάπη, κάνει και το σουτ και η μπάλα περνάει μόλις πάνω τα δοκάρια. Δεν ξέρω αν ακούμπησε ο Βάντζικ.
Ντρούλοβιτς. Γεωργιάδης με τον Ντρούλοβιτς και ο Βάντσι είχα πετάξει την μπάλα. Κόρνερ είναι, παίζεται λέει ο διαιτητής. Θέλει να φύγει και ο Αλεξούδης που βγάζει πολύ ωραία την μπάλα. Βλέπετε πώς κόλλησε ο Αλοίσιο. Μπαίνει ο Αλεξούδης. Εδώ έχουμε την μπάλα, τη σφίριξε. Έχουμε ότι. Ω, δεύτερη κίτρινη θα είναι. Είναι κόκκινη στον Αλεξούδη. Δεν το πιστεύω. Είναι κόκκινη στον Αλεξούδη. Αν είναι... επιμείνει στην κάρτα του και θα επιμείνει βέβαια ο Τρενταλάντε, δεν μπορεί να μην επιμείνει. Αυτό. Τουλάχιστον υπερβολικό. Μάλιστα. Έδωσε θέατρο δηλαδή. Βέβαια, έδωσε θέατρο στον Αλεξούδη, ο οποίο. Εγώ πρέπει να ξέρω τι βλέποντα τον Αλοίσιο να έρχεται πάνω του, κόλλησε για λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Ρότσα βλέπετε χαρακτηριστικά. Για να δούμε τη φάση ξανά, διότι βέβαια το. Παρόμοια φάση ακριβώς. Απατά. Φέτος σήκωσε ολόκληρη βίαιλα συζητήσεων στην Αγγλία. Θα σα πω σε λίγο. Βλέπετε. Ο Αλεξούδης περιμένει. Του κάνει το τάκλινγκ, του παίρνει την μπάλα βέβαια καθαρά ο Αλοίσιο. Δεν είναι τίποτα άλλο. Όμως δεν είναι θέατρο. Δεν είναι θέατρο όμως. Ο Γεωργιάδης παίρνει πολλά μέτρα φορά. Το σούτ είναι καλό και περνάει δίπλα τα βοκάρια του Μπαΐα. Εδώ πέρασε. Για να δούμε. Το σούτ δεν είναι κακό και είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μάρκος, αν δεν κάνω λάθος, ο σκόρερ, ο οποίος ναι, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα στο 41. Ο Παναθηναϊκός ευνηδιάζει την πόρτα την ώρα που μένει με 10 παίκτες. Ο Μάρκος με ένα, ας μου επιτραπεί έκφραση, αριστοτεχνικό σουτ, βρίσκει την μπάλα εκεί που πρέπει και τη στέλνει πάνω από τον Παΐα που κινείται λίγο πιο έξω από το τέρμα του. Θέλει να γυρίσει εκεί ο Βαζέχα, πήρε την μπάλα πάντως ο Πολωνός. Κάνει και το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτυών. Να ο Παναθηναϊκός ακουμπάει το 2-0 που ξεκινάει με τον Μπάρος. Αυτή την αντεπίθεση για την πόρτα. Την παλιά είναι ο Ντομίγκο σε καλή θέση. Εύκολα ο Βάντσι. Και εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν σε καλή θέση. Είδατε και το ρόψι. Μπάρος. Ωραία για τον Φωλία. Γυρίζει ο Φωλία. Διώχνει ο Βάντσι όσο χρειάζεται. Ο Ζουνίδης πολύ ψύχρεμα βγάζει την μπάλα από την άμυνά του. Έχει 16 λεπτά ακόμα για να κρατήσει αυτό το 1-0. Το γκολ του Μάρκο από το 40 λεπτό και παίζει με 10 παίκτες. Το σουτ και διώχνει ο Βάντσικ. Το σουτ νομίζω τον Φόλια. Ναι. Την αλλαγή του Ρόψον. Λατάπη κάνει τη σέντρα. Κεφαλιές. Σουτ. Πάνω στο Βάντσικ και κόρνερ. Διάρκεια στο αγώνα. Για να δούμε και αυτό το κόρνερ. Βγαίνει μέχρι και ο Μπαΐα έχει περάσει μπροστά. Έχουμε και άλλο κόρνερ. Έχουμε και άλλο κόρνερ. Και είναι η Λίκη ο Παναθηναϊκός. Κάνει την πολύ μεγάλη νίκη. Βλέπετε το Ρότσα που απείλησε εντός εισαγωγικών θα γυρίσει περπατώντας στην Αθήνα. Εάν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν θα το πραγματοποιήσει από απόψε ή θα περιμένει το πρωί να βάλει τους παίκτες στο αεροπλάνο και μετά να ξεκινήσει περπατώντας. Τελικά, Χουάν, θα γυρίσει στην Αθήνα με τα πόδια. Είναι λίγο μακριά. Ήταν ένα χιούμορ αυτή τη ζωή. Πρέπει να έχουμε και χιούμορ λιγάκι. Αυτό που έγινε βέβαια εδώ μέσα πριν από λίγο δεν είναι καθόλου χιούμορ. Όχι, ήταν μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι φτάσανε το σημείο τόσο όριμο που είναι τα παιδιά του Παναθηναϊκού που μπορούν να καταφέρουν φοβερά πράγματα. Περνάει και μια έξυπνη παλιά για τον Δόνη. Το σου του Δόνη απομακρύνει ο Γκιλ. Δεν συγκρατεί την μπάλα και ο Παναθηναϊκός χάνει την πρώτη ευκαιρία του παιχνιδιού με τον Χουάν Χωσέ Μπορέλι εδώ, σχεδόν στο πρώτο λεπτό. Πήρε ο Φάσιους, Γκέθεν, θέλει να φύγει και τα καταφέρνει ο άλλος Ράσμουσεν. Την παλιά του, εκεί που άντεσε θα κοντρολάρει, θα πλασάρει και το 1-0 για τους Νορβηγούς στο 7ο λεπτό. Εδώ Έρικ Άντερσεν, το μεγάλο αστέρι της Άλμπορ, ο παίκτης για τον οποίο σας είπε τόσα πράγματα πριν και ο Μένιος Αγκλαρόπουλος. Στόχος, επαναλαμβάνω, και του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι. Η μπαλιά που δέχτηκε από τον Πέτερ Ράσμουσεν. Τη φάση θα ξαναδούμε εδώ. Βγήκε μπροστά από τον Καλιτζάκη και γύρισε πλασάροντας σε μια κίνηση που θύμισε, αν και ακούγεται λίγο ιερόσυλλο αυτό, τον Γκέρντ Μίλλερ. Έχουμε λοιπόν τον Μπορέλι, έχουμε τον Γεωργιάδη, που θα είναι τελικά, αφού φεύγει ο Μπορέλι, αυτός ο εκτελεστής. Και τέσσερις παίχτες να υπάρχουν στο τείχος. Ένας από αυτούς του Παναθηναϊκού. Ωραίο σουτ. Πέφτει ο Χίλ, δεν κρατάει την μπάλα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που χάνεται όμως. Το σουτ, το δεύτερο σουτ του Παναθηναϊκού έγινε από τον Γιώργο Γεωργιάδη του Χαραλάμπου. Στο πρώτο ήταν από τον Γεωργιάδη του Σάβα. Τον Άντερσεν που βγήκε από την περιοχή. Πήγε να αλλάξει την μπάλα και τα κατάφερε με τους συμπαίχτες του. Η ευκαιρία και παραλίγο το 2-0. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Ιωσερφόντα εδώ, τον Μάντζεν. Πήρε την μπάλα και έφυγε πάρα πολύ έξω ο Γεωργιάδης. Ακολουθεί και ο Βαζέχα, αλλά δεν υπάρχει άλλος. Το γύρισμα τελικά, κεφαλιά και πολύ ωραία απόκριση του Γκιλ. Νομίζω τον Μπορέλι κεφαλιά. Δόνης, Μπορέλι πίσω, Αποστολάκης.
Παλιά του στο πίσω δοκάρι. Θα στο πάρει έξινο Βαζέχα, θέλει να κινηθεί. Το σου του Πολωνού είναι το 1-1. Η μπάλα έχει βρει και κάπου, η ουσία είναι ο Παναθηναϊκός, το Φαρίζει. Στον Γεωργιάδη. Έχει νομίζω βρει και εγώ στον Γεωργιάδη. Θα το ξαναδούμε στο replay. Λίγη σημασία έχει ποιος έβαλε τον γκολ. Η ουσία είναι ότι στο 41ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει. Εδώ είναι ο Βαζέχα. Οι κάμερες είναι απάνω του. Στο replay θα διευκρινιστεί αν είναι του Βαζέχα τον γκολ ή αν έχει βρει, όπως είπε ο Μένιος. Όχι, έχει βρει σε έναν Νορβηγό. Έχει βρει στον Μπόιε. Την παλιά έχει στόχο τον Άντερσεν. Ο Καλιτζάκης προσπαθεί. Ο Κρούς θα στηρίξει. Θα έχουμε κάρτα. Θα υπάρχει και κάρτα. Θα έχουμε κόκκινη κάρτα. Όχι, κόκκινη. Έχουμε κόκκινη κάρτα στο Καλιτζάκη από τον Κρούγκ Φασίους. Γκρόνκερ έκανε μια πολύ ωραία προσποίηση και έφυγε τον Αποστολάκη. Προσπαθεί ο 18χρονος να ξεφύγει. Γυρίζει και την μπάλα και είναι γκολ. Είναι το 2-1 για τους Δανούς με τον Μάτζεν. Ακριβώς στην εκπνοή του παιχνιδιού. Είναι, πρέπει να είναι το 21ο λεπτό. Είναι το 2-1 για τους Δανούς με την πολύ ωραία ενέργεια και σέντρα του Γκρόνκερ και την κεφαλιά ψαράκι του Μάτζεν. Παολίνιο θέλει να κάνει ένα σουτ, δεν είναι κακό, πάνω όμως στα δοκάρια του Βάντσικ που δεν ανησύχησε. Ρουιζόρς βαλαβήκε στα πλάγια, Μπάρος η σέντρα, η κεφαλιά και πάνω τα δοκάρια, μια καλή προσπάθεια του Ντομίνγκος. Έμερσον Ρουιζόρς, το σουτ του Ρουιζόρς και ο Βάντσικ παραλίγο να ευθυδιαστεί. Δόνης, Δόνης με το Μαραγκόνα, θαυμάσιο 1-2. Την παλιά του Δόνης στο πίσω δοκάρι και είναι out. Εδώ στην μπάλα για το Μαραγκό, πάλι Μπορέλη. Ο Αργεντίνος τελικά κάνει ένα ωραίο σουτ και η μπάλα περνάει δίπλα τα δοκάρια του Μπάιερ. Θέλει να ξεφύγει. Παραλίγο για να πάρει ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Παολίνιο Σάντος στο σουτ, ο Βάντσικ θα χάσει την μπάλα, κίνδυνος για το Παναθηναϊκό. Βγαίνει απάνω του, συνεχίζει τη φάση. Το σουτ, κόντρες και η φάση τελειώνει για τον Παναθηναϊκό. Μια φάση στην οποία οι Πορτογάλοι πλησίασαν δύο φορές το γκολ. Πάντα 0-0. Γύρισε και σούτ Αρβαζέχα, το σουτ είναι out. Όμως αυτή τη στιγμή πρώτα ας δούμε τι γίνεται με το παιχνίδι μας. Η σέντρα του Βαζέχα, κινείται ο Αλεξούδης, ευκαιρία και ο Παναθηναϊκός πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στα 30 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ 1-0 για τους πρωταθλητές Ελλάδας με τον Αλέξη Αλεξούδη στην πρώτη επαφή του με την μπάλα μετά την επιστροφή από δύο παιχνίδια τιμωρίας μετά την αποβολή στο Πόρτο. Ο Παναθηναϊκός υπό ιδανικές συνθήκες, νομίζω ότι έδειχνε το 21ο δευτερόλεπτο το ρολόι, ανοίγει το σκορ, η σέντρα του Βαζέχα, δεν μπορεί άμυνα, πλασάρει ο Αλεξούδης στα δίχτυα του Κίλι Μπάλα. Πέρασε πολύ ωραία ο Μάρκος. Να η παλιά και ευκαιρία του Παναθηναϊκού, το δεύτερο γκολ. Όχι, διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Γκίλ ήταν μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Αποστολάκης. Βαζέχα θέλει με τη μία για τον Αλεξούδη, που αφήνει καταπληκτικά για τον Δόνη. Ο Παναθηναϊκός δίπλα στον γκολ και η μπάλα του Γκίλ. Έχουμε πέναλτι, δεν ξέρω, Κρόντι, δεν σκύρισε. Υπάρχει πέναλτι 100%. Όταν υπάρχει πάλι αυτή η κάμερα είναι καλύτερη σίγουρα. Είναι πέναλτι. Μπορέλη μάλλον θα θέλει να περάσει την μπάλα πάνω από το τείχος. Όχι, αυτήν τελικά για τον Γεωργιάδη. Πολύ ωραίο σουτ και είναι ένα εκπληκτικό γκολ. Εκπληκτικό γκολ στο 38. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Με ένα φάουλ του Γιώργου του Γεωργιάδη που το κυνηγούσε αυτό το γκολ στο Champions League. Μερικά φάουλ του και στο Κίεβο και στον Τασάντας με την Πόρτο και στο παιχνίδι με την Άντ. Είχαν περάσει λίγο έξω. Αυτή τη φορά νομίζω ότι ο κεραυνός του δεν μπορούσε να σταματηθεί από τον Γκίλ. 2-0 για το Παναθηναϊκό, 6 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο. Άψογη εκτέλεση από τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Εδώ πέρα υπάρχει κίνδυνος για το Παναθηναϊκό. Να η ευκαιρία για τους Δανούς. Ο Βάντσικ διώχνει και σώζει στην εκπνοή του παιχνιδιού του πρώτου ημίχρονου. Η σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω. Να η ευκαιρία, το σουτ και η μπάλα στο δοκάρι. Η Άλμπορκ ακουμπάει το 2-1. Ο Δόνης με τον Μαραγκό θέλουν να κάνουν το 1-2. Πέρασε ο Δόνης. Να το 3-0. Όχι, παρά είναι έξω.
κάνει τσέντρα. Ευκαιρία για την Άντα, το σουτ πάνω στο Βάλτσικ. Το πρώτο σουτ παιχνιδιού είναι ο Φερί. Εδώ βλέπουμε κάποιους κυραντισμό ηρωικούς ή πώς να τους χαρακτηρίζω, οπαδούς Παναθηναϊκού. Εδώ ο Ζουνίδης μαρκαρίστηκε, πήρε την μπάλα ο Ντοράμ. Η μεγάλη ευκαιρία για την Άντα, διώχνει ο Καπουράνης. Ξανά Ντοράμ, το πλασέο Καριζάκη θέλει να διώξει και να τα καταφέρει. Μια συγκλονιστική φάση η οποία έγινε από το τίποτα φάση, θα λέει κανένας. Το γέμιζο του Μακελελέ, θα βγει ο Βάντσικ με δροφιές. Εκεί που έρχεται η μπάλα έχει ευκαιρία για σούτο το Ραμ και πάνω τα μπλοκάρια. Αποστολάκης, εκεί που πάει η μπάλα θα σηκωθεί ο Καλιτζάκης. Η δεύτερη κεφαλιά, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που θα χαθεί όμως μια και σηκώθηκαν μαζί ο Μάρκος και ο Ζουνίδης. Παρ' όλα αυτά η μπάλα είναι πάντα για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Το σούτο Μπορέλη, μακρινό του Λαγωνικάκη. Όσο και αν φαίνεται. Θα δούμε όμως τη φάση, Νίκο, είναι ευκαιρία για τον Ντοράμ, Βάντσικ, το πλασέ Καλιτζάκη θα σώσει για μία ακόμη φορά. Είναι ο Καπουράνης, θέλει να ξεφύγει. Πάνω στο Μπορέλη απόκριση των Γάλλων. Κρατάει ο Μπορέλη την μπάλα, είναι πέναλτι. Πέτα τέλειο διετής, είναι πέναλτι. Δεν μπορεί να μην είναι πέναλτι αυτό. Το Μπορέλη μπήκε. Κάνει και την τρίπλα, εδώ είναι το τάκλιν. Είναι πέναλτι, βέβαια. Του Φερί, που σταματάει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι ήταν πέναλτι. Αλλά βλέπουμε και τους Γάλλους να μην έχουν διάθεση να βγουν μπροστά να πρεσάρουν. Εδώ πήρε την μπάλα Παναθηναϊκός. Είναι καλές προοπτικές αντεπίθεσης. Αν περάσει την μπάλα γρήγορα, Λαγωνικάκης. Και μπήκε η παλιά, δεν μπορεί ο Λετιζέ και έχουμε γύρισμα της μπάλας. Και νομίζω ότι είναι η λήξη. Ναι. Ο Σουηδός φυρίζει. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το 0-0. Είναι πρώτος στον ομιλό του. Μπράβο που σημαίνει ότι στέλνει την Άντε να βρει την Σπαρτάκ Μόσχα στα προημιτελικά. Ο ίδιος θα παίξει πρώτα έξω στις 6 Μαρτίου και μετά γηπεδούχος στις 20 με την Λέγκια. Η φάση συνεχίζεται. Να σε καλή θέση. Το σούτ του Αλεξούρη προσπαθεί και Βαζέχα. Την μπάλα πέρασε, καλή ευκαιρία θέση για τον Παναθηναϊκό, το σούτ του Βαζέχα. Μπορέλη για τον Αλεξούρη, για να δούμε αυτή τη φάση. Πατάει την μπάλα πάλι. Γυρίζει και την μπάλα. Σε 1,5 μέτρο βάθος από την επιφάνεια αυτού του γηπέδου που βλέπετε υπάρχει πάγος. Έδιωξε ο Καλτζάκης, έγινε το λάθος το σούτ και η μπάλα φεύγει λίγο έξω στα ροκάρια. Ο Λεβαντόφσκι θέλει να αλλάξει, θα βγει ξανά από τον Μπρόζνη, γίνεται ένα σούτ, ο Βάντσικ. Προς τα έξω ώστε να έρθει σε κάποιον παίχτη για να σουτάρει και αυτό ακριβώς γίνεται. Ο Βάντσικ αυτή τη φορά, ο Παναθηναϊκός που πήρε το 0-0 με τη Λέγκια. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Και το γύρισμά του εκεί πέρα που είναι επικίνδυνη φάση, δεν έχει τελειώσει και την διώχνει και την καθαρίζει ο Ζουνίδης. Ο Μαντζέγεβιτς μια δεύτερη απόκρουση. Το σουτ τελικά και μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ σε μια φάση που δεν προμήνυε κάτι παρόμοιο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με τον Χριστό Βαζέχα ανοίγει το σκορ σε μια φάση από το πουθενά. Παίρνει την μπάλα ο Μαραγκός. Κοντά στο 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Σέσνη όμως κρατάει τη Λέγκια. Για να δούμε. Περνάει ο Δόνης. Εντυπωσιακή κούρσα του Δόνη. Το σουτ και μπάλα λίγο πάνω τα δοκάρια. Η παλιά του Δόνη. Ο Βαζέχα είναι 2-0 όχι. Για να δούμε τον Μπορέλη. Υπάρχει ένα μάζεμα και ο Δητής παίζεται. Φάση ξαναβλέπετε. Υπάρχει το πόδι, υπάρχει η παρέμβαση. Πήρε ο Καπουράνης. Ο Παναθηναϊκός μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Καπουράνης. Το πλασέ του Βαζέχα 2-0. Το 60 στο 57. Ο Παναθηναϊκός 3 λεπτά πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού με την προσωπική προσπάθεια. Θα μου επιτραπεί έκφραση μισό γκολ που έκανε ο Καπουράνης. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το δεύτερο γκολ. Πάλι Μπορέλη. Κάνει και την τρίπλα. Θέλει να ξεφύγει. Κάνει και ένα σούτ. Είναι εκπληκτικό. Είναι ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μπορέλη και το δικαιούται απόλυτα με την απόδοσή του απόψε. Ο Παναθηναϊκός στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με τον Μπορέλη πετυχαίνει το 3-0. Ο Δόνης σηκώνει το κεφάλι, γυρίζει την μπάλα, το 4-0, ο Βαζέχα όχι. Κύριε Ρότσα, 11 χρόνια μετά ο Παναθηναϊκός έχει ραντεβού πάλι με την ιστορία του. Πώς νιώθετε? Ναι, πράγματι είμαστε τυχεροί εμείς που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ήταν πράγματι μια μεγάλη επιτυχία για μας, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί οι προσπάθειες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και ευτυχώς για μας φτάσαμε στους 4 και νομίζω ότι κάναμε γενικά μια καταπληκτική πορεία από την ημέρα που ξεκινήσαμε με τη Χάγκτου εδώ μέσα μέχρι σήμερα. Τον πρωταθλητή λοιπόν Ευρώπης, πρωταθλητή κόσμου, Άγιαξ, τα προγνωστικά, κακά τα ψέματα, είναι για τον Άγιαξ,
που είναι αίτητη στο Champions League και πέρσι και φέτος. Ο Δόνης ανοίγει την μπάλα και θέλει να περάσει ο Δόνης. Αν προλάβει να κάνει και το σουτ, δεν είναι κακό και στα χέρια του Παντεσάρ. Κίνδυνος από τον Κανού, το σουτ τελικά και η μπάλα είναι έξω. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα με τον Κανού. Κάνει το σουτ, η μπάλα στήρει φάουλ. Ωραία η αλλαγή της μπάλας, Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πολύ όμορφη επίθεση. Βαζέχα, είναι καλό το σουτ. Σε ευχηθούμε έναν απόψη άλλη βραδιανά ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Ο Φαντεσάρ αποκρούει όμως και ο Δόνης τώρα που άρχισε την κούρσα και ο Βαζέχα που δεν είναι offside με το τι βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside, ο Παναθηναϊκός αν πετύχει το γκολ είναι. Γκολ είναι ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ. Ένα γκολ υποδειγματικό για τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Βλέπετε πόσο έξυπνο ο Δόνης έστειλε την μπάλα στο Βαζέχα και ο Πολωνός πετυχαίνει. Δεν ξέρω αν είναι το ωραίο γκολ της καριέρας του, σίγουρα είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένα άψογο πλασέ, παίρνει την μπάλα στο γάμα κυριολεκτικά. Κάνει το 1-0. Ο διαιτητής κοιτάει το ρολόι του. Ναι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε. 1-0 μέσα στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ. Ποιος θα το έλεγε και ποιος θα το πίστευε. Ήταν το πιο σημαντικό για την καριέρα μου. Μετά το παιχνίδι που έπαιξα με Εθνική Βραζιλία, πιστεύω, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό για μένα και για την ομάδα. Και εντάξει, το καλό ήταν ότι την κερδίσαμε εκεί μέσα και ήταν πολύ μεγάλη νίκη για το Παναθηναϊκό. Well, no team from Greece has ever won a European football title, but Panathinaikos of Athens are threatening to change all that. The Greeks turning in a stunning victory over four-time champion Ajax of Amsterdam Wednesday in the first leg of their European Champions Cup semifinal, in Amsterdam no less. The match scoreless until 4 minutes from the end when Christoph Wojcicka netted the only goal of the game for a stunning 1-0 victory over the reigning European champions. The Greeks are now in pole position to reach their first final in a quarter century as they host the return leg in 2 weeks. Οι Παναθηναϊκοί se perfilan como favoritos para disputar la final el 22 de mayo en Roma después de los primeros partidos de semifinales. Το σουτ διώχνει την μπάλα. Ευκαιρία και ο Άγιαξ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Λιτμάνεν. Ο Άγιαξ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Λιτμάνεν στο τρίτο λεπτό και φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Αυτό που δεν έγινε στο Άμστερνταμ έγινε πριν από δευτερόλεπτα εδώ. Ο Δόνης ξεκίνησε. Καλή κούρσα του, αν η μπάλα φτάσει στα πλάγια. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ωραία η εναλλαγή. Να η παλιά. Η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μπορέλη και η μπάλα είναι κόρνερ. Κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά και μπάλα είναι πάνω τα δοκάρια. Μπορέλη, Μαραγκός θα το δοκιμάσει. Το δοκιμάζει και δεν είναι κακό. Η σέντρα του Φινιντή. Πήρε την ευκαιρία ο Ντάβιτς, διώχνει ο Βάντσι, μπαίνει ο Δόνης. Πρέπει να περάσει κι άλλο Δόνης, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το σούτ του Δόνης τελικά να το δικτυώνει. Κεφαλιά, ευκαιρία για τον Άγιαξ. Διώχνουν. Κανού που έχει φύγει από την περίοδο της αυτή τη φάση. Η ευκαιρία εδώ για τον Άγιαξ και είναι το 2-0. Είναι το 2-0 για τον Άγιαξ, 14 λεπτά από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Λιτμάνεν στο 76 πετυχαίνει το 2-0. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πλέον 2 τέρματα για να μπορέσει να κάνει πραγματικότητα την πρόκληση. Σέντα Ντάβιτς, διώχνει ο Βάντσικ και είναι το 3-0. Ο Ντεμπούρ έκανε την κεφαλιά, έγινε η απόκρουση και θα έρθει ο Βούτερ αυτή τη στιγμή, που στηρίζει ο Γκαρθία Ράντα, τελειώνει αυτή τη φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια στο κύπελλο Ευρώπης. Το απόψινό παιχνίδι είναι μάθημα για πολλούς. Πιστεύω ότι φτάσαμε αρκετά ψηλά. Ακουμπήσαμε ένα όνειρο. Τελείωσε σήμερα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Πιστεύω ότι αξίζει ένα μεγάλο συγχαρητήρια στα παιδιά του Παναθηναϊκού που φέρανε το σωματείο σε αυτό το σημείο. Χάσαμε από πρωταθλήτρια κόσμος και πάρα πολλοί έχουν χάσει με αυτή. Τουλάχιστον θα μας μείνει η ευχάριστη βραδιά του